κάθεται αντίθετη στη δημιουργία ενεργειακού κόμβου στο Μαράθι ακροτηρίου, όπως προβλέπει η πρόταση της μελετήτριας Ουρανίας Κλουτσινιώτη για τον χωροταξικό σχεδιασμό της Κρήτης, εμφανίστηκαν η Δημοτική Αρχή αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Με δεδομένο ότι η περιοχή του ακροτηρίου είναι ήδη επιβαρημένη από περιβαλλοντικά ζημιογόνες δραστηριότητες, πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία του ενεργειακού κόμβου στην περιοχή Κορακιά μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Και είναι πάρα πολύ κατάλληλη για να φιλοξενήσει πραγματικά όλες σχεδόν τις πλούσιες δραστηριότητες που βρίσκονται πάνω στο νησί, να χαρακτηριστεί ως ενεργειακός κόμβος. Άρα μπορούν να πάνε εκεί δεξαμενές καυσίμων, μπορούν να πάνε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και οποιασδήποτε άλλες οχλούσιες δραστηριότητες στο μέλλον θα εμφανιστούν και θα μπορούν να αδειοδοτηθούν. Οπότε λοιπόν δεν υπεκφεύγουμε, κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση ως Δημοτική Αρχή και μάλιστα πολύ τεκμηριωμένη. Και ως Δημοτική Αρχή και ως τώρα ως Αντιπολίτευση και Παράταξη εμένουμε στην ίδια θέση. Το ακροτήρι δεν μπορεί να δεχτεί άλλη όχλουσα δραστηριότητα. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε αντίθετοι και ερχόμαστε με μια διαφορετική πρόταση όπως τις προτάσεις που έχει κάνει το Πολυτεχνείο. Δεν μπορεί και νομικά να περάσει κάτι τέτοιο. Η έκταση που διατίθεται είναι πάρα πολύ μικρή. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη και θα μπορούσε να πάει σε μια διαφορετική περιοχή όπως είναι η Κορακιά, έτσι και όχι το Μαράθι. Το Μαράθι και το Ακροτήρι είναι περιοχές ιδιαίτερα φορτισμένες και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν φτάνουν οι βάσεις, δεν φτάνουν τα αεροδρόμια, δεν φτάνουν τα καύσιμα, δεν φτάνουν τα απορρίμματα. Δεν είναι δυνατόν το Ακροτήρι να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες. Τίποτε καλό δεν προμηνύεται όποια είναι αυτή η απόφαση και όποια είναι η απόφαση των μελετητών. Που να έχει να κάνει με τη λύση των πραγματικών αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και της πόλης μας και του νόμου μας. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, στην οποία θα προχωρήσει ο Δήμος Χανίων και αφορά σε δίμηνη σύμβαση, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες στον τουρισμό αλλά και στους αθλητικούς χώρους. Έχουμε ζητήσει την πρόσληψη τριών διμηνητών, οι οποίοι θα καλύψουν ανάγκες που έχουμε στον τουρισμό, εποχιακές ανάγκες. Υπάρχει μια υποστελέχωση σε αυτό το τομέα και επειδή είμαστε ένας Δήμος με πολύ μεγάλες ανάγκες σε αυτό το τομέα, θεωρούμε ότι πρέπει να τις καλύψουμε. Έχουμε τα κρουαζιερόπλια, έχουμε το γραφείο τουρισμού, έχουμε πραγματικά πάρα πολλή δουλειά και έτσι αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτή την ενέργεια η οποία είναι άμεση. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και η επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία τελικά δεν θα γίνει, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων Δημήτρης Φραγκάκης. Ανταυτού, προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη στην πόλη κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, θα υπάρχει σχετικό κλιμάκιο 12 δημοτικών αστυνομικών, το οποίο θα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Ένα μικρό τμήμα, το οποίο θα έχει έως 12 άτομα το πολύ προσωπικό, είναι αδύνατο να ασκήσει 29 αρμοδιότητες της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας. Γι' αυτό και θα ασκήσει 5 συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως τις έχει αποφασίσει πριν από 1,5 μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτές είναι η ελεγχόμενη στάθμευση, οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή τα τραπεζοκαθίσματα, οι παραλίες, οι λαϊκές αγορές και η υπαίθρια διαφήμιση, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και η πόλη όσο το δυνατόν καλύτερα και οι δημότες να είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι με την τάξη, η οποία ενδεχομένως θα επικρατήσει στην πόλη τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, τσουχτέρα πρόστιμα καλούνται να πληρώσουν επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων για προεκλογικές παραβάσεις, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Στα δημοσιεύματα δεν αναφέρονται λεπτομέρειες. Αν αυτά οι αιτίες είναι τυπικά κολλήματα ουσίας, προτιμώ να δούμε τα. Την αιτιολογία του προστίμου και από εκεί και πέρα να πάρουμε σαφέστερη θέση. Για μας είναι πρόκληση και κοροϊδία και υποκρισία. Αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις εκείνες οι οποίες στηρίχθηκαν στα μέλη και στις συνδρομές και στην αλήθεια των ανθρώπων τους, αυτή τη στιγμή να κυνηγιόνται. Μας, ας πούμε, και από τη Λαϊκή Συσπήρωση αλλά και από το κόμμα που στηρίζει τη Λαϊκή Συσπήρωση, ζητάνε να τους καταδώσουμε τους μικρούς χορηγούς των 5 ευρώ, των 10 ευρώ, να τους δώσουμε τα χορηγικά τους μικρά για να μπορούμε να τους τρομοκρατούν. Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη απόφαση. Υπήρχαν κάποια λάθη στις δηλώσεις που οφείλονταν κυρίως στην απειρία των μελών μας που είχαν αναλάβει τα συγκεκριμένα καθήκοντα και δικά μου. Όχι όμως ότι υπήρξαν, γιατί δημιουργούνται ίσως ψεύτικες εικόνες.